Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας οι λίστες με τα ονόματα των καθηγητών και δασκάλων που διορίζονται μόνιμοι για την κάλυψη σε σχολεία της επικράτειας. Οι λίστες με τα ονόματα που ανήρτησε το Υπουργείο Παιδείας αφορούν σε 9.535 εκπαιδευτικούς σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 451 εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ79 σε μουσικά σχολεία από τους τελικούς αναμορφωμένους πίνακες κατάταξης των προκηρύξεων του ΑΣΕΠ. Σύμφωνα με τον Διευθυντή Εκπαίδευσης Υπήρου, Κωνσταντίνο Καμπουράκη, στην περιφέρεια Υπήρου διορίζονται σε πρώτη φάση 181 εκπαιδευτικοί, ενώ 33 εξ αυτών είναι για τα μουσικά σχολεία. Σύμφωνα με τον Διευθυντή Εκπαίδευσης Υπήρου, οι διορισμοί είναι μεγάλη ανάσα, καθώς τα τελευταία 10 χρόνια δεν είχε γίνει κανένας διορισμός στην εκπαίδευση. Μετά τη δημοσίευση της απόφασης διορισμών στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, θα ακολουθήσει ανακοίνωση για την ενημέρωση των διοριζόμενων αναφορικά με τις ημερομηνίες κατά τις οποίες οφείλουν να παρουσιαστούν για ορκομοσία και ανάληψη υπηρεσίας. Ανακοινώθηκε η πρώτη φάση των μονίμων διορισμών. Πρέπει να πω ότι είναι ένα σημαντικό γεγονός για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δεδομένου ότι διορισμοί μονίμων εκπαιδευτικών έχουν να γίνουν πάνω από 10 χρόνια. Θα ακολουθήσει και η δεύτερη φάση μέσα στην εβδομάδα και έτσι θα ολοκληρωθεί ο διορισμός 11.200 μονίμων εκπαιδευτικών. Είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός, διότι εγώ θυμάμαι ότι τα τελευταία χρόνια κάθε χρόνο στην αρχή της χρονιάς μετράω κενά και στέλνω κενά στο Υπουργείο Παιδείας αναμένοντας αναπληρωτές. Με τους διορισμούς βεβαίως θα υπάρξουν λειτουργικά κενά, αλλά πλέον ένας μεγάλος αριθμός μονίμων εκπαιδευτικών θα καλύψει πάγιες εκπαιδευτικές ανάγκες. Θέλω να σας πω ότι όσον αφορά εμάς, την περιφέρεια δηλαδή της Υπήρου, διορίστηκαν συνολικά στην πρώτη φάση, γιατί θα διοριστεί και ένας αριθμός στη δεύτερη φάση, 181 συνολικά εκπαιδευτικοί. 40 στην πρωτοβάθμια, 108 στη δευτεροβάθμια και 33 για τα μουσικά σχολεία. Ο αριθμός νομίζω 33 στα μουσικά σχολεία σε σύνολο 451 που διόρισε είναι σημαντικός. Δηλαδή το ποσοστό που πήραμε για την στελέχωση των μουσικών σχολείων η Ήπειρος είναι υψηλός. Η διαδικασία που ακολουθούμε και θα την κάνουμε πολύ γλίγορα εμείς είναι να εγγραφούν οι συνάδελφοι αυτοί στο Μητρό Ανθρώπινου Δυναμικού, να δημοσιευθούν τα ονόματά τους σε ΦΕΚ και θα κληθούν, θα το ανακοινώσουμε αυτό, να πάνε στις διευθύνσεις, να κάνουν ανάληψη υπηρεσίας και να γνωρίζουν πολύ νωρίτερα σε ποια σχολεία θα τοποθετηθούν και ενδεχομένως και τι μαθήματα θα διδάξουν. Συνεπώς είμαστε σε καλό δρόμο και δουλεύουμε εντατικά, δηλαδή, παρόλο που οι συνθήκες είναι και λίγο οι κλιματολογικές λίγο δύσκολες και οι διευθύνσεις εκπαίδευσης και η περιφέρεια και το Υπουργείο Παιδείας εντατικά για να ξεκινήσουμε τη νέα σχολική χρονιά με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Τις επόμενες μέρες θα μας ζητηθούν και τα λειτουργικά κενά των σχολείων τα οποία θα στείλουμε στο Υπουργείο και ο προγραμματισμός είναι να γίνουν και οι πρώτες προσλήψεις αναπληρωτών βεβαίως τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, ούτως ώστε να αποφύγουμε αυτό που κάθε χρονιά έχουμε, ότι ξέρετε έχουμε ελλείψεις διδακτικό προσωπικό, πού θα διδάξει ο καθένας, τι μαθήματα θα διδάξει.